Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο της Θηρασιάς, τον κύριο Δημήτρη Συρίγο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Για πείτε μας τι μεσημέρι έχετε εσείς. Εμείς άστα. Έχουμε ιδιαίτερη αυτή την εποχή, ας πούμε, έχουμε πάντα κάθε χρόνο τέτοια, έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι είναι. Αλλά τουλάχιστον δεν μας σταματούσε το Aqua Jewelry που ήταν από αύριο. Ναι, ναι. Τώρα λοιπόν γι' αυτό, από ό,τι γνωρίζω εγώ, περιμένει γι' αυτό να του ανανεωθεί η σύμβασή του. Ναι. Να πάρει μια υπογραφή, όπως και με τη Λάτζα που είχαμε το θέμα, για να μπορέσει να ξεκινήσει τα δρομολογιά του. Ναι, εγώ οφείλω να σας πω ότι χθες μιλούσα στο σταθμό λόγω της συνάντησης που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προχθές και του έθεσα το ζήτημα. Μου είπε ότι δεν το γνώριζε και ότι αμέσως και εκείνος θα μεριμνούσε από την πλευρά του να δει τι μπορεί να γίνει. Του είπα ότι ζητάτε, αν δεν κάνω λάθος, την έκτακτη προσέγγιση του Διονύσιου Σολωμός, όπως είχε γίνει και πριν 2 χρόνια, όταν είχατε το ίδιο πρόβλημα. Μάλιστα. Τα μετέφερα όλα αυτά και μάλιστα μιλώντας δημόσια εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι βέβαιη ότι θα καταβάλει προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, πείτε μου τώρα, εσείς από τις 28 Φεβρουαρίου δεν έχετε δει πλοίο? Από τις 28 Φεβρουαρίου, όχι, δεν έχουμε δει πλοίο. Μάλιστα. Δύο δεν έχει περάσει. Το μόνο που έχουμε είναι η Λάτζα, η Θηρασία 2. Ναι. Η οποία και αυτή σταμάτησε για μία μέρα. Δηλαδή για μία μέρα το νησί ήταν νεκρό. Μάλιστα. Δεν είχε τίποτα, δεν είχε μέσο. Δεν είχε κάτι να συμβεί. Παράδειγμα, εντάξει, ο Αντώνης σε μια ένταχτη ανάγκη, δηλαδή το Θηρασία 2, θα μπορούσε να κάνει δρομολόγιο. Ναι. Δεν το συζητάω. Ναι. Αλλά... Δηλαδή τώρα το νήσο Θηρασιά έχει ξαναμπεί. Ναι, ξαναμπήκε. Υπόγραψε ο κύριος Υπουργός και. Άρα, ευτυχώς τουλάχιστον που υπόγραψε αυτό και έχουμε αυτή την επικοινωνία. Πότε μπήκε το νήσο Θηρασιά? Το νήσο Θηρασιά λειτουργούσε κανονικά. Μόνο μία μέρα δεν υπήρχε. Μόνο μία μέρα. Προφανώς εκείνη την ημέρα μου εστάλει το μήνυμα όταν κόπηκε και αυτό για μία μέρα. Μπράβο, ναι. Εκείνη την ημέρα, την επόμενη μέρα είχαμε το OK από το Υπουργείο. Μάλιστα. Εγώ ήθελα να πω όμως και στον Περιφερειάρχη και ο Δήμος από εδώ, από την πλευρά του Δήμου. Ναι. Γίνεται μία τεράστια προσπάθεια. Αλλά και ο Περιφερειάρχης πρέπει να μας φροντίσει, να μας κοιτάξει λίγο και εμάς. Mm-hmm. Διότι δεν έχουμε ένα πλοίο που να προσεγγίζει τη Θηρασιά και να έχει τερματισμό τον Πειραιά. Κινείστε μέσω Λαβρίου, έτσι, και το καλοκαίρι με τα ταχύπλοα μέσω Ραφίνας ή έχετε το καλοκαίρι και με Πειραιά? Ναι, για χειμώνα καλοκαίρι το λέω. Συγγνώμη, εγώ λέω το καλοκαίρι όμως εξυπηρετήστε με Πειραιά και Ραφίνα ίσως με τα ταχύπλοα ή όχι? Δεν είναι τόσο εξυπηρετικό για έναν άνθρωπο να πήγει από τη Θηρασιά να πηγαίνει Ραφίνα για να πάει Πειραιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, ναι. Εμείς λέγαμε, ας πούμε, να έρθετε το Aqua Jewelry πάει αύριο και αυτή τη στιγμή ο Σολωμός ή το άλλο που είχαμε πέρυσι που μας κάνει 2-3 δρομολόγια να μπορούσε να μας βάλουν ένα πλοίο που να μπορέσει έστω μία φορά την εβδομάδα να εσείς περνάει. Θέλετε, ναι, εσείς λοιπόν θέλετε μία φορά την εβδομάδα σύνδεση με Πειραιά, έτσι? Μάλιστα. Ναι. Αυτό είχαμε κάνει και έτοιμα εμείς. Εγώ, ας πούμε, από τη Θηρασιά το έστειλα στο Δήμο. Mm-hmm. Ο Δήμος το έστειλε στο Υπουργείο και την εταιρεία που έχει το Σολωμό, το καράβι αυτό. Ναι. Από πέρυσι και ζητάγαμε την προσέγγιση, αλλά πρέπει το καράβι βέβαια να επιδοτηθεί, να βγει κάτι, ας πούμε. Ναι, κατανοητό. Να ναι, όπως γίνεται και με τα άλλα. Ναι. Όπως γίνεται και με το Aqua Jewelry και το Artemis κλπ. Ναι. Εγώ νομίζω ότι η εταιρεία δεν έχει θέμα να προσεγγίσει αν θα της βγει μια άγωνη, ας πούμε. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι θα έχει αντίρρηση να προσεγγίσει. Το θέμα εμείς, όπως το κάναμε από πέρυσι, για να έχουμε την προσέγγιση του πλοίου. Αλλά δεν έγινε. Αλλά δεν έγινε. Συγγνώμη, εξηγήθηκε το γιατί δεν τα βρήκαν με το Υπουργείο όσον αφορά το ύψος της επιδότησης? Όχι, δεν είναι το θέμα, δεν τα βρήκαν. Ακόμα δεν έχει βρεθεί επιδότηση. Α, δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί αυτό το επιπλέον ποσό. Δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα η επιδότηση
για το συγκεκριμένο πλοίο. Προφανώς όμως, κύριε Συρίγο, θα ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα ότι πρέπει να επιμείνετε και να συνεχίζετε να το ζητείτε κι εσείς και το επαρχείο και ο Δήμος. Εμείς πάντα επιμένουμε. Ναι, αλλά ξέρετε, όταν το αφήνεις, το κάνεις το αίτημα μια φορά το χρόνο και το αφήνεις, καταλαβαίνετε ότι χαλαρώνουν και τα πράγματα. Να σας πω κάτι τώρα. Ναι. Ότι η κάθε κοινότητα, που υπάρχει οπουδήποτε πιστεύω, όπως και εγώ, κάνω την πίεση στο Δήμο. Πίεση που κάνω στο Δήμο είναι αφάνταστη. Δεν μπορώ να σας το πω τώρα. Από εσάς είμαι βέβαιο ότι γίνεται πίεση. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Από εκεί και πέρα λοιπόν από τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος είναι ένας εξαιρετικός κύριος. Ναι. Πραγματικά μπροστά μου πολλές φορές γίνονται τα τηλέφωνα, γίνονται. Να σας πω λοιπόν που υπάρχει το λουκέτο που δεν μπορεί να ανοίξει, ας πούμε, την πύλη. Ναι, για πείτε μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Είναι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ναι. Με τη λάτζα που σταμάτησε τώρα, ναι, για μία μέρα, ναι, ναι, η υπογραφή αυτή έπρεπε να είχε μπει από τέλος Αυγούστου. Βεβαίως, για να μην σταματήσει αυτή τη μία μέρα. Άμπραβο! Και καταλήξαμε σήμερα, ήρθε ο φάκελος πίσω, το συγκεκριμένο βιοχτήτη, να ξανακάνει άλλο φάκελο για να ξαναπάει πίσω, γιατί δεν είχε ελεχθεί από την Επιτροπή. Ρε παιδιά, αλίμονο, από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα δεν είχε ελεχθεί ο φάκελος. Μάλιστα. Μα κύριε Υπουργείο, τι κάνει τέλος πάντων εκεί πέρα. Mm. Αν δεν υπάρχει δηλαδή Υπουργείο, δεν θα πρέπει να το κλείσουν, να παραφύγουν έξω και εμείς δεν κάνουμε. Μάλιστα. Δηλαδή το αγανάκτημα το δικό μου και του κόσμου της Σιρασιάς είναι τεράστιο. Απάνω σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Αν είναι δυνατόν δηλαδή από το τέλος Αυγούστου και να αφήσουν και μία μέρα χωρίς δρομολόγιο. Είναι δυνατόν. Οι πιέσεις από εμάς γίνονται πάντα. Mm-hmm. Πάντα γίνονται οι πιέσεις από εμάς. Μάλιστα. Όταν λοιπόν οι κύριοι πάνω που λέγονται υπουργοί ή τα υπουργεία εκεί με τους όλους ευθυνώντες, ας πούμε, για μια γραμμή, για ένα κάτι, αν θέλουν να θέλουν 10 χρόνια για να βρουν μια λύση, για να μπορεί να πάρει ένα καράβι μια επιδότηση για την κρασιά ή το να υπογράψουν για πάντα με τη λάτζα, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται πάντα. Και πέρυσι και πρόπερσι. Τελευταία στιγμή. Εγώ είμαι 4 χρόνια τώρα και καλά σαν πρόεδρος της Ιλασιάς. Αυτό το πράγμα το ζω 4 χρόνια. Τελευταία στιγμή δηλαδή, και μάλλον όχι τελευταία στιγμή. Μετά την τελευταία στιγμή. Μετά την τελευταία στιγμή. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει το πλοίο. Ναι. Ότι είχε καλά είπε ο Δήμαρχος ότι έχει πει και το φέρει πόδι για να κάνει τη συγκεκριμένη του επισκευή, συντήρησή του. Ναι. Και πρέπει να σταματήσει δηλαδή η λάτζα. Έστω μία μέρα. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε να υπογράψουμε. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Ναι, να μείνουν οι κάτοικοι χωρίς κανένα μέσο επικοινωνίας. Και αυτός ο φάκελος είναι από τέλος Αυγούστου. Ναι. Αν με ακούει ο κόσμος, είναι από τέλος Αυγούστου. Μάλιστα. Από τέλος Αυγούστου και πήραμε προχτές την έγκριση. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Τώρα γίνονται κανονικά πάντως τουλάχιστον του νήσου στη Ρασιά. Να πούμε και δόξα τω Θεώ που λέμε, που έχουμε και τη λάτζα. Ναι. Και είναι το και... μόνο όμως που δεν μπορούμε να κινήσουμε είναι φορτηγά. Mm-hmm. Και έχουμε ανάγκες. Στο νησί επάνω. Βέβαια. Από τρόφιμα, έχουμε ζώα κάποιοι που έχουν, ξέρω εγώ, να βάλουν τρόφιμα, να αγοράσουν τρόφιμα. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε τρόφιμα. Να ταΐσουμε τα ζώα, τα ζωντανά, τέλος πάντων, για οτιδήποτε. Ναι. Έχουμε υλικά οικοδομών που μπορούμε να δώσουμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή στη Ρασιά δεν υπάρχει ούτε ένα τσιμέντο. Μάλιστα. Να ρωτήσω, κύριε Συρίγο, η ανάπτυξη στο νησί σας είναι ικανοποιητική, έτσι δηλαδή όπως είναι σε όλη την χώρα και ιδιαίτερα στον νομό Κυκλάδων, έχετε αύξηση τουριστική κι εσείς? Εντάξει, εμάς το θέμα τουρισμού είναι ότι είναι σε ένα λιμάνι που είναι ο Κόρφος, που έρχονται κάποια καΐκια που κάνουν ημερήσεις κουραζιέρες από εδώ από τη Σαντορίνη. Mm-hmm. Είναι, ξέρω εγώ, γύρω στα 9 καϊκάκια που φέρνουν, ξέρω εγώ, ανάλογα 200-150-300 άτομα, τέλος πάντων. Ναι. Αλλά η θηρασιά όμως, έτσι όπως έχει παραμείνει στην ησυχία, να το πω και έτσι. Mm-hmm. Δεν το θέλησε ούτε ο Δήμαρχος, ούτε εγώ, ούτε καμιά κυβέρνηση. Είναι και λίγο δικό μας το θέμα αυτό. Δεν θέλετε δηλαδή τον πολύ κόσμο, θέλετε να πείτε? Κοιτάξτε, ήταν μια ιστορία η οποία εμείς ήμασταν, η θηρασία μας ήταν ναυτική. Δουλεύαμε λοιπόν τα καράβια, ποτέ μας δεν δώσαμε σημασία να κάνουμε, ξέρω εγώ, 2 δωμάτια, 3-5 να υπάρχουν σήμερα. Ναι. Σήμερα λοιπόν που τα πράγματα έχουν ανοίξει και έχουν βρεθεί διαφορετικά. Δεν υπάρχουν δωμάτια αρκετά. Ε? Μπράβο, ναι. Δεν υπάρχουν οικιαζόμενα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στη Ρασιά υπάρχει
ένας κύριος που έχει κάποια νοικιαζόμενα και είναι γύρω στα 8 με 9 δωμάτια, αν δεν κάνω λάθος. Mm. Αυτά είναι όλη η θερασιά. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Και τώρα τελευταία, πριν 2 χρόνια, που κάνει κάποιος άλλος μια μονάδα έτσι καλής ποιότητος. Και έρχεται λοιπόν και η επόμενη. Για, για πόσα δωμάτια είναι του αυτή? Νομίζω ότι είναι 14. Μάλιστα. Άρα αυτή τη στιγμή αυτά λειτουργούν και αυτά λειτουργούν. Τα 14 όχι. Α, ακόμη είναι, υποκατασκευή. Υποκατασκευή. Είναι υποκατασκευή, ναι, ναι. Μάλιστα. Άρα αυτά λοιπόν. Είναι μόνο τα 9 δωμάτια. Άρα λοιπόν, εσείς έχετε στηριχθεί κυρίως στην ημερήσια εκδρομή που γίνεται μέσω Σαντορίνης, έτσι. Εκεί στηρίζετε. Εκεί. Ναι, εκεί, το εισόδημά σας. Ναι. Εκεί εστιάζει ο κόσμος. Δεν θελήσανε να κάνουν δωμάτια, το βλέπανε δύσκολο. Mm-hmm. Και έτσι έμεινε η θηρασιά. Δηλαδή η θηρασιά αυτή τη στιγμή αν είχε το λιγότερο 500 δωμάτια θα ήταν γεμάτα. Σίγουρα. Γιατί, μόνο καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει να πω, είναι ένα πανέμορφο νησί. Έχει εκθιαστεί και από μεγάλα περιοδικά και sites κλπ. Είναι ξεχωριστό. Και οπωσδήποτε, ξέρετε, τώρα η κλίση είναι σε μεγάλο βαθμό. Πολλοί προτιμούν αυτά τα νησιά, τα πιο ήρεμα, αυτά που θα μπορέσεις να κάνεις βόλτα. Εδώ θα ήταν όμως το καλό θα ήταν εδώ και βέβαια, αν εγώ είμαι στα πράγματα, σύμφωνα με την ανάπτυξη, γιατί εδώ αρχίζεται η ζήτηση, να το πω και έτσι, η ζήτηση αρχίζει να ζει από ανθρώπους διάφορους έρχονται στο νησί και ζητάνε πράγματα. Δηλαδή κόπεδα, χωράφια, τέτοια πράγματα να χτίσουν, να κάνουν. Βέβαια, γιατί τώρα πουλούνται και φτηνότερα. Μπράβο. Αυτό λοιπόν τώρα εγώ θέλω να το κάνω να είναι όμως επί έλεγχο. Έτσι. Να μην γίνει αυτό που είναι στη Σαντορίνη. Ακριβώς έτσι πρέπει. Η Σαντορίνη έχει ξεφύγει τελείως. Ναι, ναι, έτσι πρέπει, Πρόεδρε, γιατί να σας πω κάτι, αν γίνει αλλιώς θα είναι σαν όλα τα άλλα. Οπότε δεν θα διαφέρει, δεν θα συνεχίσει να είναι ξεχωριστή. Σαφώς και πρέπει να γίνει με ήπια ανάπτυξη. Να είναι η θηρασιά που υπάρχει με κάποιο σκρίνες, τέλος πάντων, με κάποια δωμάτια, με διάφορα άλλα πραγματάκια, τέλος πάντων, αλλά όχι να έχει να ξεφύγει. Ναι, γιατί και ξέρετε. Να υπάρξει, ξέρω εγώ, κάποιος, και ξέρετε έτσι. Να θέλω να νοικιάσω. Ναι, εγώ, ναι. Κάποια στιγμή να νοικιάσω, ξέρω εγώ, αυτοκίνητα, να κάνω νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Εδώ είναι ανεξέλεκτο. Άρα έχει 100, άρα έχει 200. Όχι, να μην έχει τόσα, να έχει 20, τέλος. Αυτά είναι. Ναι. Γιατί διαφορετικά, εκτός του ότι πραγματικά γίνεται ένα κομφούζιο, χάνει και την αξία του το νησί, αυτή την ιδιαιτερότητα που έχει. Έχει σημασία που θα θέλετε εσείς να το οδηγήσετε, να είναι δηλαδή ένα νησί που θα έρθουν και θα απολαύσουν πραγματικά τη φύση και την ντόπια φιλοξενία και τα φαγητά σας και όλα αυτά. Και ξέρετε, πιστεύω ότι θα προσελκύσετε και πολύ καλό οικονομικά τουρισμό. Σίγουρα είναι αυτό, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Αν γεμίσει όμως η θηρασιά τσιμέντα, δεν μπορείτε να κάνουμε κάτι καλό. Ακριβώς. Μακάρι έτσι να γίνει έτσι όπως το λέτε, αλλά ξέρετε, όταν υπάρχει έδαφος και σας φαίνεται να υπάρχει αφού δεν έχουν αναπτυχθεί δωμάτια και ξενοδοχεία, φοβάμαι πολύ μήπως γίνει ο κορεσμός όπως και σε όλα τα άλλα νησιά. Δηλαδή υπερπληθώρα. Εγώ το έχω μιλήσει και με τον Δήμαρχο αυτό και είμαστε λοιπόν σε μια... Ναι. Ακόμα βέβαια δεν έχει γίνει και κάτι το... ανεξέλεγκτο παράδειγμα. Καλά, ακόμα είναι, ναι. Είναι αυτή που γνωρίζομαι, αλλά βλέποντας στην πορεία και κάνοντας. Μάλιστα. Δηλαδή εγώ αν είμαι στα πράγματα δεν θα τη αφήσω να ξεφύγει η θηρασιά. Με τίποτα. Από ό,τι φαίνεται θα λοιπόν... Θα κάνω τα δυνατά να μείνει η θηρασιά όπως είναι. Έτσι, έτσι. Όχι όπως είναι βέβαια. Όχι, δεν μπορεί να γίνει απλά, αυτό. Ναι, ναι, έτσι μπράβο. Να γίνει ελεγχόμενη. Ναι, ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται, που σαφώς θα είναι πάρα πολλοί από όλες τις χώρες του κόσμου όπως τους δέχεται η Σαντορίνη, τι λένε για τη θηρασιά, τι σας λένε? Εντάξει, απλά μας λένε να μην την αξιοποιήσουμε. Είδατε, αυτό που σας λέω. Έτσι. Είδατε, ότι θέλουν το αυθεντικό. Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Ναι, αυτό που σας λέω. Το θέμα είναι ότι απλά, θα πρέπει 500 δωμάτια. Ναι, απλά πρέπει αυτά τα 500 δωμάτια να είναι στο ύφος που είναι και τα σπίτια του νησιού. Όχι να γίνουν τίποτα, ξέρετε, υπερπολυτελή και εξωτερικά. Εξωτερικά εννοώ, έτσι. Ναι, να διατηρηθεί το ύφος του νησιού, ακριβώς. Ναι, το εύχομαι. Δεν ξέρω τώρα όσον αφορά δρόμους, υποδομές, όλα αυτά, αν και πιστεύω ότι τα περισσότερα εκεί είναι έτσι πλακόστρωτα, τα δρομάκια σας. Ναι, ναι, όχι. Τα δρομάκια τα που υπήρχαν από παλιά παραμένουν ίδια. Ωραία. Εντάξει, θέλουν λίγο
συντήρηση, αλλά είναι τα ίδια. Από νερό, από νερό είστε εντάξει? Από νερό έχουμε τη μία αφαλάτωση, τώρα μέχρι τον Απρίλιο θα μας γίνει άλλη μία και είμαστε πιστεύω εξαφαλισμένοι από το νερό. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Άλλες υποδομές, αποχέτευση, όλα αυτά σας φροντίζει ο Δήμος, τι κάνει? Η αποχέτευση μας έχει λειτουργήσει. Ωραία, ωραία, ωραία. Κύριε Συρίγο, εύχομαι πραγματικά το έτοιμά σας, θα το προσπαθήσουμε και εμείς φέρνοντάς το συχνά πυκνά στην επικαιρότητα και θα τα ξαναλέμε, θα τα λέμε πιο συχνά. Κάτε ό,τι μπορείτε για βεβαίως το θέμα του πλοίου. Βεβαίως, για να έχετε τη δικαιούστε τουλάχιστον μία σύνδεση την εβδομάδα χειμώνα με Πειραιά, τη δικαιούστε όπως όλοι οι Κυκλαδίτες πιστεύω. Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό λέμε κι εμείς. Ναι. Το ευχόμαστε. Αν το Υπουργείο δώσει μία, που μπορεί, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, στη συγκεκριμένη εταιρεία που έχει το Κοραή ας πούμε και το... Ναι, την Τζάντε Φέρις, ναι. Μπράβο. Επειδή στο γνωρίζω ας πούμε ότι η εταιρεία δεν έχει θέμα. Ναι. Γιατί να έχει θέμα η εταιρεία? Γιατί να έχει θέμα η εταιρεία? Ναι, θα πάρει τα ωραία της λεφτά η εταιρεία, γιατί να έχει θέμα? Άμα τα πάρει, δεν θα έχει κανένα θέμα. Δεν είναι δύσκολο, αφού σου κάνει το καράβι άγωνο να περάσει και από τη Θηρασιά μια φορά τη βδομάδα. Φυσικά. Δεν είναι νομίζω κάτι δύσκολο. Φυσικά. Εμείς βέβαια στο έτοιμά μας ζητάγαμε δύο φορές τη βδομάδα. Αλλά ας είναι και μία. Ναι. Κύριε Συρίγο, θέλω να σε ευχαριστήσω. Θα παρακολουθούμε το θέμα, θα επικοινωνήσουμε ξανά σύντομα και εύχομαι πράγματι να υλοποιηθεί αυτή η ήπια ανάπτυξη της πανέμορφης Θηρασιάς. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.